Βγάζει το κάστρο δεν ξέρω πόσες χιλιάδες ευρώ κάθε μέρα και δεν μπορούν να βάλουν ένα υπάλληλο να καθαρίζει τις τουαλέτες. Και είναι κλεισές οι τουαλέτες του κάστρου. Ναι, είναι μόνο για τους υπαλλήλους του κάστρου, δεν είναι για τους τουρίστες. Μας λένε οι άνθρωποι τουαλέτα και τρεπόμαστε να τους πούμε ότι είναι, έχει τουαλέτα και είναι κλειστή. Αν είναι δυνατόν, εγώ το ξέρω. Οι υπεύθυνοι δεν το ξέρουν. Κατάλαβες. Είναι ντροπή μας, σαν Έλληνες. Δηλαδή θέλουμε τον τουρισμό, έρχεται ο τουρισμός και τους διώχνουμε. Πώς θα ζήσουμε εμείς, πού ζούμε εμείς. Είναι θέμα αρχαιολογίας. Ακριβώς. Δηλαδή τι θέλουν, μόνο να παίρνουν τα φράγκα από το κάστρο, προσφέρουν τίποτα στο χωριό, τίποτα. Δηλαδή για να μπεις εσύ τώρα μέσα στο κάστρο, θα πληρώσεις 6 ευρώ εισιτήριο. Ήρτανε σήμερα 1000 άτομα. Επί 6. 6.000 ευρώ για να μην έχουν τουαλέτες. Ακριβώς. Τώρα είναι 6. Τη μέρα. Τώρα είναι 6.000 ευρώ την ημέρα. Αύριο που θα είναι 50 και 100.000. Δεν τρέπονται λίγο. Μάλλον δεν τρεπόμαστε λίγο. Είναι αμαρτία από το Θεό. Να έρχεται ο κόσμος να μας αφήνει τα ωραία του λεφτουδάκια και εμείς να τους εγγράφουμε στα παλιά μας τα παπούτσια για να μην πω κάτι χειρότερο. Είχαμε γύρω στα 10 λεωφορεία από Κουραζόπλιο και συνήθως ήταν αυτοί έρχονται είναι ηλικιωμένοι. Και μου κάνα παράπονα οι ξεναγοί εδώ στην πλατεία ότι όντως οι τουαλέτες απάνω είναι κλειστές. Κλειστές γιατί είναι βρώμικες και δεν υπάρχει άνθρωπος να τις καθαρίσει. Αυτός είναι ο λόγος. Πήρα εγώ, μπήκα στη μέση, πήρα τηλέφωνο την αρχαιολογία, είδα και έπαθα ας πούμε. Πήρα την προϊσταμένη, η προϊσταμένη δεν ήταν εκεί. Πήρα τον, μου δώσαν τελικά τον προϊστάμενο, τον υπεύθυνο για τις τουαλέτες, κάποιο κύριο Τριανταφυλλίδη. Και μου είπε ότι λόγω του ότι υπάρχουν έλλειψη και δυσκολία στις προσλήψεις, αδυνατούν να καθαρίζουν τις τουαλέτες και αυτό είναι κλειστά. Τίποτα άλλο δεν μου είπε. Και του είπα εγώ, δεν είναι δυνατό να παίρνουμε τα εισιτήρια και να έχουμε κλειστές οι τουαλέτες. Δεν μπορεί να βοηθήσει ο Δήμος, γιατί τα έσοδα από το κάστρο είναι πάρα πολύ μεγάλα. Ο Δήμος μπορεί να σας πω ότι υπάρχει βάσει της κρίσης, δεν έχουμε ούτε προσωπικό, ούτε τίποτα. Αυτή τη στιγμή εγώ έχω πάρει ένα άτομο, το οποίο δεν ξέρω πώς θα τον πληρώσω, δικό μου άνθρωπο, να μου καθαρίσει όλα τα χόρτα και να ετοιμάσω τα νοκροταφεία και να ετοιμάσω όλα την κοινότητα. Τίποτα άλλο. Αδυνατεί ο Δήμος, διότι δεν έχουμε δικαίωμα να πάρουμε προσλήψεις. Παλαιότερα που ήμουν αντιδήμαρχος, παίρναμε τέτοια εποχή 30 άτομα προσλήψεις εποχιακούς. Τώρα δυνατούμε. Με τον Δήμαρχο μιλήσατε? Με τον Δήμαρχο δεν μίλησα, αλλά το θέμα το έχουμε μιλήσει με την αρχαιολογία και είπε χτες, είπε η αρχαιολογία, ο υπεύθυνος της αρχαιολογίας, ο κύριος Τριανταφυλλίδης, είπε ότι εντός των ημερών υπάρχει η προκήρυξη και θα πάρουν προσωπικό. Αυτή λοιπόν θα είναι η λύση. Αυτή είναι η λύση. Η άλλη λύση είναι, γι' αυτό τις κλείνουν, γιατί δεν υπάρχει προσωπικό. Δεν υπάρχει άλλη λύση.